Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω ευθύς αμέσως δύο κυρίους οι οποίοι μπαίνουν στην μάχη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Είναι ο κύριος Λάμπρος Βαβακάς, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Πασό Κινάλ, και ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ κοντά σας. Και το λέω κάθε μέρα ότι σας ευχαριστώ, γιατί γνωρίζω ότι το πρόγραμμα των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα βαρύ τις ημέρες αυτές. Μία εβδομάδα και κάτι περίπου μας χωρίζουν από την μάχη των εκλογών στις 21 Μαΐου. Και κύριε Βαβακά, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Έτσι, πιστεύετε ότι έχουν συζητηθεί επαρκώς και όπως πρέπει τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες που θα ψηφίσουν στις 21 Μαΐου? Είτε συζητάμε για τοπικό επίπεδο, είτε συζητάμε φυσικά και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό δεν έχουν συζητηθεί τα θέματα που μας απασχολούν τόσο πολύ, τόσο σοβαρά, και μένουμε στη συζήτηση ποιος θα είναι πρωθυπουργός πιο πολύ, αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας, κύριε και δύο, ξεχάστηκα, και δεν μπαίνουμε στην ουσία των προβλημάτων και στην ουσία των προγραμμάτων που έχει το κάθε κόμμα, η κάθε παράδειξη που συμμετέχει στις εκλογές. Τις τελευταίες μέρες μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε μια συζήτηση επί των προγραμμάτων και των θέσεων, αλλά αυτό άρχισε να γίνει και μας απασχολούν και βλέπουμε άλλα πράγματα. Ο κόσμος όμως που βλέπουμε στην καθημερινότητα και που βλέπουμε στην κοινωνία έξω στα χωριά, στους δρόμους, και θέλει να συζητήσει και ρωτάει να μάθει, και έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα κυρίως. Είναι, κύριε Δουλουφάκη, η δικιά σας η αίσθηση η ίδια, και αν τελικά η συζήτηση πάει μάλλον η μπάλα στην εξέδρα και σκημένα πολλές φορές? Το είπατε μόνοι σας και θα μάλλον με προλάβατε από το να το πω, ότι παρατηρούμε, μάλιστα έχει ονομαστεί και μία βουβή προεκλογική περίοδος, ακριβώς γιατί τα πολιτικά κόμματα πλην του ΚΚΕ αποφεύγουν να μπουν στην ουσία, η οποία είναι η εξής, ότι ο λαός υποφέρει, ο λαός πληρώνει από την τσέπη του ένα σωρό λεφτά, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, δυσκολεύεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, και αυτό γιατί ουσιαστικά εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα, και αυτό κανένα από τα κόμματα που ζητάν την ψήφο του λαού δεν το βάζει σκόπιμα στο τραπέζι για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μόνο έχουμε, βλέπουμε ιδίως τις τελευταίες μέρες, μία παροχολογία και μία κοστολόγηση παροχών, έτσι, τα οποία βέβαια είναι σαν τις τραπεζικές συμβάσεις, που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μια εικόνα, με μεγάλα γράμματα λένε διάφορα έτσι ωραία λόγια, και με τα ψηλά βάζουν πίσω τους όρους με τους οποίους συνήθως την πατάς. Υπογράφουμε πάντως κάποια σύμβαση, ναι, τώρα στις εκλογές. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι συνήθως υπογράφουμε και μετά έρθει ο λογαριασμός. Κύριε Βαβακά, να πάμε λίγο και στην ουσία των προγραμμάτων στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Είστε ένας άνθρωπος που έχει καλή γνώση του χώρου της υγείας. Τι γίνεται τελικά με την υγεία τοπικά, και θα επικεντρωθώ στο Ηράκλειο, στο οποίο και πολιτεύεστε και οι δύο κύριοι, γιατί ακούμε φωνές και από τους νοσηλευτές και από τους γιατρούς. Για παράδειγμα, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι χαρακτηριστικά και τα δημοσιεύματα τα σημερινά, τα οποία διαβάζω, ότι τα νοσηλευτικά μας ιδρύματα, και δύο το Βενιζέλιο νοσοκομείο, οδηγείται σιγά σιγά στο να μετατραπεί σε ένα κέντρο υγείας, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Είναι έτσι, και ποια είναι η απάντηση, ποιο είναι το ανάχωμα που πρέπει να στηθεί? Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό με το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει μια βάση. Πιστεύω ότι είναι στους σχεδιασμούς, και πολλές φορές έχουμε ακούσει από τους κυβερνώντες να λένε χρειάζονται το Ηράκλειο δύο νοσοκομεία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και το αναφέρουν. Όμως, αφού μιλάμε για την υγεία σήμερα, και είπα και στις προηγούμενες νοσηλευτές, πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών. Σωστά. Που γιορτάζεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, και είναι σημαντικό να πούμε δύο λόγια για αυτό, για τους νοσηλευτές, γιατί σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος και στην πανδημία και την καθημερινότητα, και οι νοσηλευτές έχουν πολλά και σημαντικά προβλήματα. Είμαστε το κράτος που έχουμε το μικρότερο αριθμό νοσηλευτών ανακατοίκους από τα κάτω του ΩΣΑ. Και είμαστε το κράτος, είμαστε η Ελλάδα που και στα νοσοκομεία η στελέχωση με το στελεχτικό προσωπικό είναι μειωμένη. Βλέπουμε στις κλινικές
να υπάρχουν νοσηλευτές ένα και δύο τη νύχτα με 45 και 50 άτομα. Και αυτό που βλέπουμε, κύριε, πολύ ενισχυτικό είναι ότι πολλοί νοσηλευτές φεύγουν και τώρα ακόμα στο εξωτερικό και κυρίως αλλάζουν επάγγελμα. Mm-hmm. Θέλουν να φύγουν από την νοσηλευτική υπηρεσία, από αυτό που σπούδασαν, και αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας που έχουν νοσηλευτές, το μεγάλο βάρος, τα κυκλικά ωράρια, το χαμηλό μισθό, γιατί και οι νοσηλευτές αμείγονται, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, πολύ χαμηλά, και συγχρόνως οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καθόλου καλές. Και δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, που δεν έχει αναγνωριστεί όσο πρέπει. Χρειάζεται να αναγνωριστεί το επάγγελμα αυτό ακόμα περισσότερο, και κυρίως να δούμε και πώς θα έρθουν νοσηλευτές να στελεχώσουν το σύστημα, να αυξηθούν οι μισθοί, όμως και να μπορέσουν να έχουν αυτή την συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Γιατί τα πράγματα στην υγεία και στην νοσηλευτική αλλάζουν, mm-hmm. και έχουμε απαιτήσεις πάρα πολύ, και αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα το επόμενο διάστημα. Άρα, επιγραμματικά θα λέγατε ότι χρειάζονται περισσότερες προσλήψεις, καλύτερη μισθή και συνεχής εκπαίδευση. Περισσότερες προσλήψεις, έτσι ώστε να μην γίνεται. Αυτό θα προφέρει καλύτερη νοσηλεία σε όλους εμάς. Mm. Το να υπάρχουν περισσότεροι νοσηλευτές, να καλύβουν τους ασθενείς. Αυτό προσφέρει, βελτιώνει την ποιότητα νοσηλείας, την ποιότητα φροντίδας όλων εμάς που είμαστε στο mm-hmm. σύστημα υγείας. Να αυξηθούν οι μισθοί και να γίνουν, όπως είπαμε, προσλήψεις, και να γνωριστεί το επάγγελμά τους, και να υπάρχει αυτή η συνεζόμενη εκπαίδευση που την έχουν ανάγκη. Mm-hmm, mm-hmm. Και να αποκτήσουν το ρόλο που τους αξίζει. Κύριε Δουλουφάκη, εσείς που εντοπίζετε το πρόβλημα στην υγεία και στο Ηράκλειο με τα όποια χαρακτηριστικά έχει, αλλά και στην υγεία συνολικά, τελικώς δεν έχουμε αρκετό προσωπικό, έμψυχο, δυναμικό, ή είναι κάπου αλλού το πρόβλημα? Το γιατί δεν έχουμε έμψυχο προσωπικό θα πρέπει να το αναζητήσουμε ακριβώς πολιτικές αποφάσεις mm-hmm. των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες ήταν συγκεκριμένες. Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και ταυτόχρονα γιγάντους του ιδιωτικού τομέα. Αυτό νομίζω ότι ο κάθε απλός άνθρωπος, ο πολίτης αυτής της χώρας, μπορεί να το διαπιστώσει. Βλέπουμε λοιπόν μια συνέπεια, είναι και το Βενιζέλιο. Το Βενιζέλιο λοιπόν υποστελεχώνεται, μονάδες του σιγά σιγά καταργούνται ή δεν έχουν καθόλου προσωπικό, και σταδιακά θα γίνει μια υποβάθμιση, από μόνο του δηλαδή, σε κέντρο υγείας, και αν δεν το κάνει κάποια κυβέρνηση αυτό θα γίνει αυτόματα. Όταν έχουμε 20.000 ελλείψεις σε νοσηλευτές και 5.000 σε ιατρικό προσωπικό πριν την πανδημία, mm. δεν μιλάμε για την πανδημία, την πανδημία θα ήθελα να την αναλύσουμε λίγο αργότερα σε ξεχωριστή ερώτηση. Αυτά δεν γίνονται από μόνα τους. Είναι αποφάσεις και συνέπεια της υποχρηματοδότησης, της μείωσης του προπολογισμού για την υγεία, η οποία έχει οδηγήσει εκεί. Άρα αυτό μας δείχνει τι εξυπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις που είχαν την εξουσία τα προηγούμενα χρόνια. Θα ακούσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ιδρύθηκε το ΕΣΥ επί ΠΑΣΟΚ, μια και έχω εδώ πέρα το συνάδελφο. Ναι, το ιδρύθηκε το ΕΣΥ, αλλά πώς συνέχισε μετά? Γιατί εγώ, από όσο θυμάμαι, είμαι κοντά στα 50, θυμάμαι ήδη από τη δεκαετία του 80 να μιλάμε για ράντσα στους διαδρόμους, να μιλάμε για προβλήματα στα ραντεβού, να μιλάμε για ελλείψεις γιατρών, τα οποία βέβαια αυτά σταδιακά γίνανε όλο και πιο έντονα μέχρι να φτάσουμε στην τραγική κατάσταση που ζούμε σήμερα. Έτσι. Καταρχάς να χαιρετήσω τη στάση εργασίας που έγινε χθες στο Βενιζέλιο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι όσοι δουλεύουν και ασχολούνται, ιδίως στο δημόσιο σύστημα υγείας, να οργανωθούν και να αντισταθούν. Γιατί δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος αυτό. Έτσι. Και μια και μιλάμε για τους νοσηλευτές, να πούμε ότι δεν είναι μόνο η χαμηλή μισθή, είναι και οι εργασιακές σχέσεις. Είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς, είναι η αβεβαιότητα όταν μιλάμε για εργασιακές σχέσεις ορισμένου χρόνου, που αναγκαστικά σου δημιουργούν και μια ανασφάλεια. Άρα εννοείται ότι μια νέα κοπέλα ή ένας νέος δεν θα διαλέξει να εργαστεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Που του δίνει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο δουλειάς. Βέβαια. Και μετά του δημιουργεί την αβεβαιότητα. Κύριε... Γι' αυτό και πολλές φορές, συγγνώμη, πολλοί διαγωνισμοί είναι άγωνοι. Δηλαδή εμείς κάνουμε, λέει, διαγωνισμούς, αλλά δεν έρχεται κόσμος. Mm-hmm. Μα πώς να έρθει? Ναι, με αυτές τις εργασιακές συνθήκες. Το σχολιάζουμε και εμείς πολλές φορές ότι εντάξει, πού είναι ο κόσμος που θέλει να εργαστεί, αλλά όταν μπαίνει η παράμετρος αυτή, το ότι μέχρι τότε θα εργαστείς και μετά είναι ένα κλίμα ανασφάλειας, είναι λογικό να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Κύριε Βαμβακά, είπε ο κύριος Δουλουφάκης για το ΕΣΥ, και πράγματι το ΠΑΣΟΚ το έχει ψηλά στη σημαία του αυτός, κυρίως ότι έχει να κάνει και με το πρόγραμμα για την υγεία. Ακούω πολλές φορές στελέχη του κόμματός σας να λένε: είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι δημιουργήσαμε το ΕΣΥ, άρα
μη μας καταλογίζετε και ότι φταίμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της υγείας, αρκεί αυτό, διαχρονικά υπάρχουν ευθύνες. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το ΕΣΥ το ιδρύσαμε και το στηρίζουμε. Μπορεί να υπήρχαν κάποια προβλήματα το περίοδο που πέρασε, όμως και τώρα βλέπετε και ακούτε, πιστεύω, καθημερινά και από τον πρόεδρό μας και από όλους εμάς, mm-hmm. ότι για μας το ΕΣΥ είναι άμεση προτεραιότητα και είναι και μια προϋπόθεση για να κάνουμε κάποια προγραμματική σύγκληση με κάποια άλλα κόμματα που μπορούν να γίνουν με κυβέρνηση, ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος που σταμάτησε την ποιητική αποκλειστική απασχόληση και να γίνουν αυτά που πιστεύουμε για το ΕΣΥ. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, να φτάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αυτό είναι μια προϋπόθεση, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, τα ποσά αυτά να φτάσουν στο 10% όπως έχουν φτάσει στα άλλα μεσογειακά κράτη. Και αυτά να πάνε στην υγεία και όχι μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, πιστεύουμε και λέμε μπορεί, ότι αυτό που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και όλοι οι υπόλοιποι με ελαστικές σχέσεις, με συμβάσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύβει όλες αυτές τις θέσεις. Αυτές τις θέσεις πόσες είναι, πιστεύω, αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα τα επίσημα, είναι περίπου 15.000 οι εργαζόμενοι, όχι μόνο γιατροί, όλο το προσωπικό μαζί με το νοσηλευτικό που λείπουν από το ΕΣΥ, για να μπορούμε να πούμε ότι στελεχώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως πρέπει, με αυτά που υπάρχουν αυτοί οι οργανισμοί και με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Τι εξελίξεις που υπάρχουν, θέλει περισσότερος εργαζόμενος, πιο εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην εξέλιξη που τρέχουν και αυτά βελτιώνουν και τη φροντίδα υγείας των ασθενών mm-hmm. και στην Κρήτη mm-hmm. και σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν για μας είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και αυτό το λέμε ξεκάθαρα, ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, να πάρουν επιτέλους οι εργαζόμενοι τα βαρέα και ανθυγιεινά. Και έχουμε πει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να πάψουν πλέον οι διοικήσεις να είναι κομματικές. Mm-hmm. Πρέπει οι διοικήσεις και των οργανισμών και των ΥΠΕ και των νοσοκομείων, όλα αυτά να είναι με διεθνείς οργανισμούς, να έχουν άτομα καταδυσμένα, που να μην είναι 2 χρόνια, να υπάρχουν μια πενταετία, που να μπορούν να υπάρχουν κλειστοί προϋπολογισμοί και να μπορεί να πέσει ένα προγραμματισμός κάτω από τις γραμμές, βέβαια, εννοείται, που δίνει η κυβερνητική πολιτική στο θέατρο της υγείας, και έτσι να προχωρήσουμε. Και ένα βασικό κομμάτι, εμείς είχαμε επενδύσει στα νοσοκομεία. Γιατί να θυμίσω ότι τα νοσοκομεία, τα περισσότερα που έχουν γίνει, είχαν γίνει την περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε επενδύσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κάποια πράγματα σταματήσαν, αλλά τα κέντρα υγείας μετά από εμάς πόσα γίνανε καινούργια, ελάχιστα. Και τώρα πιστεύουμε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να οργανωθεί, γιατί τώρα είναι διασπασμένη. Τελικά ο στόχος και η διασύνδεση δεν υπάρχει. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει σε ένα άλλο δρόμο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να υπάρχουν μονάδες υγείας συγκεκριμένες σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο, που να μην είναι μόνο ένας κοινωνικός mm-hmm. γιατρός, να είναι όλη η ομάδα υγείας που να μπορεί να συνδέεται μεταξύ τους με άλλες μονάδες και να υπάρχει αυτή η διασύνδεση, να πηγαίνουν να φροντίζουν το κάποιο όποιο έχει πρόβλημα στο σπίτι του, και έτσι να φτάσουμε σε αυτό που είναι ο στόχος της προβάλλοντας φροντίδας υγείας και όχι μόνο στη συνταγογράφηση και σε αυτό που γίνεται μέχρι σε έναν βαθμό σήμερα. Πάντως κρατάω, κύριε Δουλφάκη, από αυτά που είπε και ο κύριος Βαβακάς προηγουμένως, 2 παραμέτρους, ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της επιλογής των διοικήσεων και πώς τελικά τοποθετούνται οι διοικήσεις στα νοσοκομεία, αλλά και το κομμάτι της ισότιμης πρόσβασης σε παροχές υγείας σε όλους τους πολίτες στο νομό Ηρακλείου και σε κάθε νομό. Γιατί είναι ένα ερώτημα, κύριε Δουλφάκη, κατά πόσο οι κάτοικοι της ενδοχώρας έχουν την ίδια πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου ή τουλάχιστον σε αντίστοιχο επίπεδο με το αστικό κομμάτι παροχής υγείας. 2 σχόλια θα ήθελα να κάνω. Ότι το ένα είναι μέρος του προβλήματος είναι ότι έχει ψηφιστεί τα τελευταία 10-12 χρόνια. Mm-hmm. Και άρα μέρος του προβλήματος είναι και το ΠΑΣΟΚ, γιατί ψήφισε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Τα έχει στηρίξει, έχει ψηφίσει όλους τους νόμους που παρέχουν αυτή την μεγάλη εργασιακή βεντάλια που δίνει τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να κάνουν προσλήψεις με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια, έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Θέλω να μειώσω το κόστος, άρα προσλαμβάνω υπαλλήλους νοσηλευτές με σχέσεις εργασίας οι οποίες είναι ορισμένου χρόνου, χωρίς δικαιώματα, ό,τι κάνουν οι εργοδότες στα ξενοδοχεία, στα εργοστάσια κτλ. Mm.
Και επίσης είναι αυτή η καραμέλα που χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή το χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα για να κάνουν πολιτική και παροχολογία και για να πούν ότι θα αυξήσουμε προϋπολογισμούς, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι ένα λεφτόδεντρο το οποίο ξέρεις, πάμε και παίρνουμε λεφτά. Είναι δάνειο, είναι δανειακή σύμβαση, η οποία έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Αυτά τα προαπαιτούμενα είναι αιματηρά. Μιλάμε για πρωτογενή πλεονάσματα του 2%, μιλάμε για συγκεκριμένους εργατικούς νόμους, μιλάμε π.χ. για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού, που όλα τα κόμματα τώρα πλην της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήρθε η ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα και λίμματα, ήταν όλοι ενάντια, αλλά αυτά όμως είναι προαπαιτούμενα και όλα τα κόμματα τα έχουν αποδεχτεί. Άρα πολιτική με Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι φιλολαϊκή. Έτσι. Άρα πώς χρηματοδοτούμε, πώς στηρίζουμε την υγεία, όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, αλλά επειδή μιλάμε προκειμένου για την υγεία, πώς τη στηρίζουμε, γιατί θα συμπληρώσω στο ερώτημα που κάνω πριν, κάνατε και ένα σχόλιο για τα κοστολογημένα ή όχι προγράμματα και πόσο στοιχίζουν και πόσο δεν στοιχίζουν. Δεν είναι μία παράμετρος και αυτή πώς θα στηρίξουμε τομείς της χώρας. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν το 95% του πληθυσμού πληρώνει το 95% της φορολογίας και το 5% προέρχεται από αυτούς που έχουν κέρδη και πλούτο πάνω από το 90% και μιλάει για επιχειρηματικούς ομίλους, τότε καταλαβαίνετε πώς πάει η μπάλα. Όταν όλες οι κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ μείωσε τα μερίσματα, τη φορολογία μερισμάτων από το 15 στο 10 και από το 10 στο 5, όταν έκανε εθελοντική, δεν ξέρω εσείς αν το έχετε ακούσει πουθενά αυτό, εθελοντική τη φορολογία των εφοπλιστών, καταλαβαίνετε ότι τα λεφτά υπάρχουν, όπως είχε πει ο κύριος Παπανδρέου, αλλά το θέμα είναι ποιος πάει να τα πάρει. Υπάρχουν σε αυτούς που τα κατέχουν. Έχει ο λαός, και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πληρώνει είτε σε άμεσους είτε σε έμεσους φόρους πάρα πολλά λεφτά και χωρίς να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Δεν έχει καθόλου δωρεάν υγεία, δεν έχει καθόλου δωρεάν παιδεία, δεν έχει δωρεάν μεταφορές, δεν έχει δωρεάν τίποτα. Αυτό γιατί είναι μια τακτική την οποία μπορούμε να τη δούμε από τα Τέμπη, που ανέδειξε. Το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη έδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε στην υγεία. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε δωρεάν υγεία. Οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσα να κάνουν ένα χειρουργείο, να κάνουν άμεσα μια θεραπεία, να κάνουν άμεσα μια φυσικοθεραπεία. Πολλές φορές καταφεύγουν στον ιδιώτη, έτσι, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, σε ειδικές κλινικές, οι οποίες βλέπουν ότι ξεπηδάνε σαν μανιτάρια. Έτσι. Όλα αυτά ο κόσμος τα γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, τα κέρδη που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα τελευταία 10-12 χρόνια αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Άρα βλέπουμε δηλαδή μια φτωχοποίηση του λαού που συνέχεια πληρώνει το μάρμαρο και μια γιγάντωση των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η ανισότητα είναι που μας δείχνει και τις κατευθύνσεις που έχουν πάρει όλα τα κόμματα. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Τα λεφτά υπάρχουν εκεί πέρα. Θα τα πάρει όμως η επόμενη κυβέρνηση? Όχι βέβαια. Γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Επειδή θέλω να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της υγείας, θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να επανέλθετε αν θέλετε να κάνετε κάποια σημείωση ή τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα των κομμάτων τα οποία εκπροσωπείτε. Κύριε Βαβακά, πολύ σύντομα ένα σχόλιο από εσάς και το ίδιο θα ζητήσω και από τον κύριο Δουλουφάκη, πριν πάμε σε μια διακοπή. Ναι, απλώς να πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα ευρωπαϊκά, τα οποία δεν μένει, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όμως μπορεί να αξιοποιηθούν. Εμείς πιστεύουμε σε αυτά τα χρήματα και να πιάσουν τόπο και στο κομμάτι της υγείας. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα τα χρήματα τα υπόλοιπα για όλα αυτά τα οποία λέμε ότι μπορούν να γίνουν μπορούν να βρεθούν από τον προϋπολογισμό το εθνικό και είναι κάτι, θα συμφωνήσω με τον κ. Δουλουφάκη, ότι πρέπει να γίνει φορολόγηση σε αυτούς που βγάζουν και κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά. Και από τι φορολογούνται. Με μικρά ποσά. Και αυτό το έχει πει και ο πρόεδρος μας και είναι κάτι το οποίο το λέμε και δεν το λέμε τώρα τελευταίες μέρες, κύριε Δουλουφάκη, γιατί θέλω να πω ότι το πρόγραμμα το δικό μας το έχουμε παρουσιάσει πολύ καιρό τώρα από τις αρχές του χρόνου και έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά την υποβάθμιση της υγείας, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό που έγινε χθες στο Βενιζέλιο ήταν μια πολύ σωστή κίνηση και συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους τους υγειονομικούς, γιατί πραγματικά το Βενιζέλιο έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι τα τελευταία χρόνια και δεν αναπληρώνουν τη θέση τους. Δεν κάνουν τώρα προκηρύξεις, αλλά δεν ξέρουν πώς θα βρεθούν να πάνε στις προκηρύξεις οι συνάδελφοι γιατροί. Και από την άλλη μεριά και όλα τα θέματα του υπόλοιπου προσωπικού. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Το πιστεύουμε ότι θα στρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί θέλουμε να αλλάξει όσο μπορούμε αυτό που γίνεται και οι ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία την Ελλάδα να είναι οι τρίτες πιο ψηλές στην Ευρώπη. Αυτό δεν μας τιμά, γιατί
με τους μισθούς που έχουμε και με τους μισθούς που έχει κάθε οικογένεια, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει. Και δεν μας τιμά και εμείς θέλουμε αυτό να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξει. Και εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι θα το κάνουμε και σαν Πασόκ, σαν νέο Πασόκ, θα το κάνουμε και αυτό το στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δουλφάκη, το δικό σας σχόλιο. Εντάξει, νομίζω ότι το πρόγραμμα του ΚΚΕ είναι προφανές ότι θέλουμε καθαρά δημόσια δωρεάν υγεία, άμεσες προσλήψεις σε επαρκές νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αλλά πέρα από όλα αυτά τα οποία είναι αυτονόητα για αυτά που λέει το ΚΚΕ, θέλω να θέσω τον προβληματισμό στο λαό, γιατί αυτός είναι που το βιώνει και ακούει όλες αυτές τις μέρες ότι όλοι βάζουν την ατζέντα τους πολύ ψηλά την υγεία, ότι όλοι έχουν προτεραιότητα την υγεία, αλλά νομίζω ότι ο λαός πλέον πρέπει να έχει την νοημοσύνη και την ικανότητα να κρίνει ακριβώς ποιοι είναι αυτοί που φέραν την υγεία σε αυτό το χάλι. Τα απογευματινά ιατρία, ας πούμε, θεσπίστηκαν επί Πασόκ, συνεχίστηκαν τα απογευματινά ιατρία, αλλά στα νοσοκομεία, έτσι, που είναι επιπληρωμή. Δηλαδή, πάει ο απλός άνθρωπος, η λαϊκή οικογένεια και πληρώνει στα απογευματινά δημόσια νοσοκομεία ένα ποσό. Αυτό θεσπίστηκε επί Πασόκ, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τα περίφημα ιδιωτικά χειρουργεία τα οποία περάσανε με τον νόμο Πλεύρη που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο, είχαν θεσπιστεί με ένα νόμο του Πασόκ του 2003, το οποίο βέβαια κανένας δεν έχει, εκεί πέρα πατήσανε δηλαδή, και κανένας δεν ξεχάσανε μάλλον να τον αποσύρουν. Λοιπόν, αυτά δείχνει συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές που έχουν κάνει όλα τα κόμματα. Δεν είναι τυχαία ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ακριβώς γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι τόσο ξεκάθαρο που είναι προφανές. Είναι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιγάντωση, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μέσα και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας. Mm-hmm. Άρα, όταν θα είναι να εκταμιευθεί μία δόση, θα σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση: έκανες περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας. Θα λέει το κράτος, ναι, ωραία, πάρε τα λεφτά. Έκανες ψήφισε αυτούς τους αντεργατικούς νόμους που έχουν να κάνουν π.χ. με νοσηλευτές. Ναι, πάρε τα λεφτά. Δεν τους έκανες, δεν θα πάρει λεφτά. Το έχουμε ζήσει. Και γι' αυτό εμείς το λέμε υπερμνημόνιο και ο λαός νομίζω ότι έχει τη μνήμη και να είναι σίγουρος, έχει τη σιγουριά μάλλον να κρίνει ότι όταν ακούει τα υπόλοιπα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, να λένε ότι αυτό δεν είναι μνημόνιο, τότε να έχει τη βεβαιότητα ότι είναι ένα όντως μνημόνιο. Θέλω να πάμε λίγο να ανοίξουμε έτσι τη συζήτηση ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα υποδομών και στον χρόνο που μας μένει. Κύριε Βαμβακά, ζητήματα υποδομών, μεγάλο κομμάτι για την Κρήτη. Μια Κρήτη που διαχρονικά έχει το αίτημα για υποδομές στο νησί. Δεν είναι αρκετές, λένε οι κάτοικοι του νησιού. Τουλάχιστον δεν έχουν γίνει εγκαίρως αυτές που πρέπει. Και αναφέρομαι φυσικά και στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Και αυτό είναι και μια κριτική που ασκούν και στο δικό σας κόμμα, το οποίο έχει περάσει για αρκετά χρόνια από το τιμόνι αυτής της χώρας, ότι τελικά δεν έκανε αυτά που έπρεπε για τους κριτικούς. Σε μια ανάλογη ερώτηση στο Credit TV πριν από μερικές μέρες, είμαστε με τον συνάδελφο πάλι μαζί, είχα πει ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν είχε αδικήσει την Κρήτη, ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό των υποδομών όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Και αυτή η αδικία ήταν άδικη, γιατί πραγματικά η Κρήτη είχε στηρίξει σε ένα μεγάλο βαθμό το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες κυβερνήσεις, παρότι σε άλλα θέματα είχαν γίνει αρκετά πράγματα. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι θα μπορούσε να είχαν γίνει περισσότερα στο θέμα, ειδικά του βόρειου δυτικού άξονα και των υποδομών στο δικό δίκτυο. Κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι είναι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ, μας απασχολεί πάρα πολύ όλους μας σε αυτή την καθημερινότητα. Ο βόρειος δυτικός άξονας πιστεύω ότι τελικά μπήκε σε έναν δρόμο, παρότι υπάρχουν καθυστερήσεις, παρότι δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Μόνο σε ένα κομμάτι που γράφτηκε προχθές μια σύμβαση. Όμως αυτό δεν φτάνει, γιατί δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας, είναι όλοι οι άξονες, οι κάθετοι, της αντοχώρας, η διασύνδεση που δεν υπάρχει σχεδιασμός του αεροδρομίου του καινούριου και με τη Μεσαρά και ούτε με τη Βιάνο δεν υπάρχει προγραμματισμός για διασύνδεση. Γιατί εμείς θέλουμε αυτό που πρέπει να γίνει, και το θέλουμε όλοι οι κριτικοί, αν είστε ανεξάρτητα κόμματος, είναι ότι πρέπει να γίνει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί και όλους εμάς, τους κριτικούς, τους επισκέπτες, τη μεταφορά των προϊόντων
που πρέπει να πηγαίνουν από το σημείο παραγωγής μέχρι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, και όλους τους επισκέπτες μας του τουρισμού, γιατί η μεγάλη μας δύναμη, το λέμε συνεχώς όλοι, είναι ο πρωτεγενής τομέας, ο τουρισμός. Άρα λοιπόν στο κομμάτι αυτό πρέπει όλοι να σκύψουμε περισσότερο και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, γιατί πραγματικά έχουμε μείνει στο κομμάτι αυτό πίσω όσον αφορά βορειοδυτικό άξονα και υποδομές στο οδικό δίκτυο. Ξέρετε, θα κάνω ένα συμπληρωματικό ερώτημα, επειδή θέσατε και το κομμάτι του βορειοδυτικού άξονα Κρήτης. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου και πώς τελικά και οι κριτικοί θα πληρώνουν διόδια για την κατασκευή του. Αναγκαίο κακό ή έλλειψη ή μάλλον μη σωστή πολιτική χάραξη σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο. Όλοι ισχυρίζουν και λένε ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε διόδια όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε αυτά τα έργα που υπάρχουν και γίνονται. Όμως εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η άποψη δική μου είναι ότι δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να πληρώνει διόδια ο κριτικός. Και ένας από τους λόγους σημαντικούς είναι ότι εδώ πέρα, όπως είναι η γεωγραφία της περιοχής και που ο άξονας αυτός θα μπαίνει μέσα στις πόλεις, φανταστείτε τι θα χρειάζεται και πώς θα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία της πληρωμής των διοδίων. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ήταν κακή χάραξη, κακή στρατηγική. Δεν έπρεπε να υπάρχουν διόδια στην Κρήτη. Δεν είναι όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι διαφορετικές συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη του στον προγραμματισμό που έγινε. Mm-hmm. Κύριε Δουλουφάκη, τα ερωτήματα είναι ίδια και σε εσάς, ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών και αν τελικώς αυτή η επιλογή χρηματοδότησης για τον βορειοδυτικό άξονα Κρήτης ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Είναι έτσι? Όχι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Η Κρήτη και όχι μόνο η Κρήτη, πανελλαδικά θα έπρεπε να υπάρχουν σύγχρονοι ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι και όχι μόνο, και επαρχιακοί δρόμοι που θα μπορούμε να οδηγούμε με ασφάλεια, με άνεση, χωρίς να φοβόμαστε για τις ζωές μας. Αυτό δεν έχει γίνει με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων εδώ και δεκαετίες. Άρα, να μιλήσουμε όμως για ικανότητα, δεν υπήρχαν ικανοί πολιτικοί που θα μπορούσαν, ας πούμε, να εξασφαλίσουν και να φτιάξουν ένα τέτοιο έργο? Όχι, εμείς δεν πιστεύουμε στην ανικανότητα. Εμείς πιστεύουμε στην ουσία, γιατί ουσιαστικά η όλη κουβέντα που γίνεται για αυτά τα έργα υποδομής λίγο αποπροσανατολίζει από την ουσία. Η οποία ουσία είναι η εξής, ότι όπου έχουν γίνει μεγάλα έργα, είτε εδώ είτε στην άλλη Ελλάδα, όπως π.χ. η Εγνατία, όπως είναι η Ιόνια Οδός, είναι καθαρά για να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ετοιμάζεται το κεφάλαιο να επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στον τουρισμό. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε και το αεροδρόμιο του Καστελίου και ο βόρειος οδικός άξονας, για να μπορεί να προσελκύσει πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών και ταυτόχρονα να γίνονται πολύ μεγάλες και γρήγορες μετακινήσεις. Δεν τα χρειαζόμαστε όμως ούτως ή άλλως για να έχουμε και ασφαλή μετακίνηση. Εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο το είπα εξ αρχής, ότι αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, όχι μόνο τώρα, εδώ και δεκαετίες, 30-40 χρόνια τουλάχιστον, έτσι. Ναι, ας μην πάμε τόσο παλιά, ας πάμε τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Ένα ήταν αυτό. Η άλλη ουσία είναι σε ποιον θα ανήκει, ποιος θα το πληρώσει και σε ποιον θα ανήκει. Γιατί αυτό που μας δείχνει το πώς έχουν γίνει όλα τα άλλα έργα υποδομής και όπως αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται, έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το αεροδρόμιο Καστελίου, μας δείχνει ότι είναι έργα τα οποία θα τα πληρώσει πανάκριβα ο ελληνικός λαός και ουσιαστικά τα κέρδη, γιατί θα υπάρχουν κέρδη, θα τα καρποθούν οι μεγαλοεργολάβοι και οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Αυτό το βλέπουμε π.χ. στο αεροδρόμιο Καστελίου. 180 εκατομμύρια είναι η κρατική δαπάνη σε πρώτη φάση. Βγήκε με χρόνους, με διαδικασίες fast track, 3-4 μήνες κράτησε, όχι παραπάνω. 104 εκατομμύρια η δεύτερη συμπληρωματική μετά τον φωνικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Να κάνω την παρένθεση εδώ ότι στο Αρκαλοχώρι ακόμα περιμένω αποζημιώσεις. Παρ' όλα αυτά, η Τέρνα έχει πάρει ήδη τα 104 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Το οποίο αεροδρόμιο Καστελίου έγινε η επέκταση για να δέχεται 18 νομίζω εκατομμύρια επιβάτες. Θα στοιχήσει γύρω στα 520 εκατομμύρια στο ελληνικό κράτος και θα το πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα κέρδη δηλαδή της εταιρείας που θα το διαχειρίζεται, γιατί δεν είναι παραχώρηση, για 30 χρόνια μέσω του σπατώσιμου. Κάτι ανάλογο σχεδιάζεται να γίνει και στο ΒΟΑΚ. Ό,τι και να λένε ότι δεν θα μπουν διόδια, θα μπουν διόδια, κύριε Σφακιανάκη. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός έχει σχεδιαστεί να είναι κλειστός. Αυτό για ποιο λόγο? Για να αυξηθούν οι διελεύσεις. Άρα, απλά μαθηματικά, να αυξηθεί ο αριθμός των διοδίων. Δεν μιλάμε καν για τον νότιο άξονα, δεν μιλάμε καν για οδικό δίκτυο και μέσα στον αστικό ιστό.
αν βάλουμε τις έρευνες και τις μελέτες, τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα γίνονται σε αυτό. Θα μπορούσε, πιστεύετε, το κράτος να σηκώσει αποκλειστικά μόνο του το κόστος της κατασκευής και αργότερα και το κόστος της συντήρησης, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι αυτοί είναι οι λόγοι, γιατί πρόκειται για ένα ακριβό έργο και μια ακριβή συντήρηση που θα ακολουθεί, θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να το σηκώσει στους ώμους του αυτό μόνο? Πάλι πάμε στον ίδιο παρονομαστή. Πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά σε τέλη κυκλοφορία. Στα τέλη κυκλοφορία τι τα πληρώνουμε? Γι' αυτό το λόγο δεν τα πληρώνουμε. Πληρώνουμε κάθε χρόνο πάνω από 140 ευρώ, που είναι το χαμηλότερο νομίζω, έτσι. Και άμεση και άμεση. Και άμεση φόροι. Ναι. Πληρώνουμε άμεση φορολογία, έμεση φορολογία, όπως πολύ σωστά είπατε, ακριβώς για να έχουμε αυτές τις υποδομές. Για να έχουμε κοινωνικά αγαθά τα οποία μας ανήκουν. Και είναι ανάλογα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Έτσι. Αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί είναι στρατηγική και του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που εξυπηρετούν το κεφάλαιο. Ακριβώς να επενδύουν σε άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν το κεφάλαιο έχει ανάγκη από έργα υποδομής, τότε σου λέει φτιάξτε τα. Mm-hmm. Όταν δεν τα έχει ανάγκη, προσπαθεί και επενδύει τα λεφτά κάπου αλλού. Mm-hmm. Καταλάβατε. Άρα τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη καταλήγουν σε άλλες τσέπες. Και όχι εκεί που χρειάζεται. Mm-hmm. Πάντως, για να προχωρήσω και την συζήτηση, και το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή, υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 26, θα παραδοθεί σε χρήση το 27. Τι γίνεται με την έκταση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, κύριε Δουλφά? Για να ξεκινήσω από εσάς το ερώτημα αυτό, και τι τελικώς πρέπει να γίνει με αυτή την έκταση? Να τη δούμε να μαραζώνει όπως η έκταση του ελληνικού, να δούμε ένα παρόμοιο σχεδιασμό, προγραμματισμό εκμετάλλευσης εντός και εκτός εισαγωγικών του χώρου? Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Βαβακά στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, είχε γίνει ακριβώς η ίδια ερώτηση και το έχουμε απαντήσει. Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, γιατί απευθείας βλέπετε υπάρχει, ας πούμε, το ενδιαφέρον. Ξέρετε, είναι ζητήματα του Ηρακλείου που απασχολούν, ναι, και βέβαια απασχολούν τους κατοίκους και των περιοχών. Η λαϊκή συσπήρωση, η παράταξη, δηλαδή η δημοτική παράταξη που πρόσχεται στο ΚΚΕ, έχει κάνει ευθέως την ερώτηση στη Δημοτική Αρχή να απαντήσει, χωρίς υπεκφυγές, τι ακριβώς σχεδιάζει να κάνει με αυτή την έκταση. Δεν απάντησε. Και ο λόγος είναι ότι ακριβώς σχεδιάζουν να κάνουν πολλά μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όχι για τις ανάγκες του πολίτη, αλλά για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ό,τι ακριβώς έχουμε δει στο ελληνικό, το πιο πιθανό να δούμε και εδώ. Δηλαδή, τι είδαμε στο ελληνικό? Είδαμε μια έκταση η οποία ανήκει στο ελληνικό κράτος να μαραζώνει. Πάλι λόγω ανικανότητας? Δεν νομίζω. Πάλι λόγω αδιαφορίας? Δεν νομίζω. Αυτά είναι ηθελημένα. Μαράζωνε. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε ο επενδυτής και αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, για να έχει πρόσβαση στο ελληνικό, πληρώνει βαρύ αντίτιμο. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας έτοιμος σχεδιασμός πριν προχωρήσουμε, βέβαια, στην αποχώρηση των αεροδρομίων. Να επαναλάβω αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Το Ηράκλειο δεν έχει ανάγκη από ένα μητροπολιτικό πάρκο που να έχει μέσα χώρους άθλησης, χώρους αναψυχής, ελεύθερους, δωρεάν, προσβάσιμους στο κοινό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, επειδή είμαι και πρόεδρος στην Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη σχολική στέγη. Mm-hmm. Όχι μόνο μεγάλο πρόβλημα, είναι εγκληματική. Παλιά κτίρια, επικίνδυνα κτίρια, με κακές υποδομές, χωρίς σύγχρονη, δηλαδή δεν καλύπτουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ειδικά σχολεία, όπως είναι το μουσικό, όπως είναι το καλλιτεχνικό, που είναι στεγάζονται αυτή τη στιγμή στην πρώην Αμερικάνικη βάση, σε αίθουσες οι οποίες ήταν κοιτώνες. Δηλαδή τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν θα έπρεπε να χτιστούν, να φτιαχτούν σύγχρονα, μοντέρνα, όμορφα σχολεία, κατάλληλα για τα παιδιά μας? Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εμείς ακούμε συνέχεια για επενδυτικά προγράμματα. Ακούσαμε για MotoGP, έχουμε ακούσει για τεχνολογικά πάρκα, να έρθουν επενδυτές. Όχι. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο λαός να πάρει την τύχη στα χέρια του. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ και να διεκδικήσει και να πάρει αυτά που πραγματικά του ανοίγει, του χρωστάνε. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Βαμβακά για το ίδιο ζήτημα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Δουλφάκη. Και εμένα η γνώμη δικιά μου είναι ότι έχουμε καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση όμως δεν θα γίνει με προτάσεις που θα έρθουν από κάποιο πολιτικό, αυτά που λέγαμε μετά με το cross, τα καινούργια είτε, ή να βγω και εγώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Έπρεπε αυτή η συζήτηση να γίνει με την κοινωνία. Και έχει την ευθύνη η Δημοτική Αρχή και μαζί με την Περιφέρεια να σχεδιάσουν, να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή που θα εξυπηρετήσουν την κοινωνία. Με όλα αυτά που είπε ο Γιώργος Λουφάκης, να βάλουμε προτεραιότητες, να πούμε έτσι, τι χρειάζεται να φτιαχτεί εκεί όταν φύγει από το αεροδρόμιο, που θα εξυπηρετήσει
την ποιότητα της ζωής των Ηρακλειωτών, τι έχει ανάγκη. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Πρέπει να έχει αρχίσει ήδη. Πριν ξεκινήσει η κατασκευή. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Ή τέλος πάντων, μόλις άρχισε. Έστω και τώρα, κύριε Βαβάκα. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να γίνει θεσμικά. Ναι. Και την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια Δευτερευόντως, αλλά κυρίως να δώσουμε το λόγο να δούμε από την κοινωνία τι ανάγκες έχουμε. Γιατί το να αρχίσουμε να λέμε ο καθένας από εμάς τι πιστεύει δεν οδηγεί πουθενά. Θα έρθουν πάλι να γίνουν επενδύσεις όπως στο ελληνικό, που στην ουσία δεν θα αξιοποιηθούν για τον κόσμο, αλλά για άλλα συμφέροντα. Mm-hmm. Όπως έγινε και στην πρώην Αμερικάνικη βάση, έτσι, έχει δοθεί σε επενδυτή. Εγώ αυτό, κρατάω. Αυτό ακριβώς βλέπουμε, ας πούμε, το έργο, δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενο ακριβώς γιατί mm-hmm. εξυπηρετούνται πάντα τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Mm-hmm. Δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του πολίτη. Εγώ κρατάω και από τους δύο ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει θεσμικά, να μπουν κάτω οι ανάγκες και οι προτεραιότητες. Γιατί το να λέει ο κάθε, όπως είπε ο κ. Βαβάκας, πολύ σωστά, ο κάθε πολιτικός στη δικιά του άποψη, μεμονωμένο ως άτομο, ως ύπαρξη, για το τι θα μπορούσε να γίνει, είναι πολύ εύκολο. Όλοι μας μπορούμε να πούμε τι θα μπορούσε να γίνει θεσμικά, η αυτοδιοίκηση, κόμματα, κυβερνήσεις, εκάστοτε κυβερνήσεις τέλος πάντων, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η έκταση. Καθώς οδεύουμε λοιπόν και προς το κλείσιμο της εκπομπής, αντίστοιχα θέλω να έχετε τον χρόνο να κάνετε τη δική σας κριτική είτε σε αυτά τα οποία ακούστηκαν στη συζήτησή μας αυτή, σε αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού, και φυσικά να θέσετε και το δικό σας διακύβευμα των εκλογών αυτών. Πώς ο κόσμος να πάει να ψηφίσει στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να έχει στη σκέψη του, κύριε Βαβάκα. Εμείς, σαν Πασόκ, και ο πρόεδρός μας, ο κ. Αντουλάκης, είναι ξεκάθαρα το μήνυμα που εκπέμπει από αυτές τις εκλογές. Θέλουμε να μας δώσει ο κόσμος δύναμη για να έρθουμε να κάνουμε τη νέα αλλαγή. Τη νέα αλλαγή προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί βλέπαμε τα τελευταία χρόνια που εμείς δεν είμαστε στην εξουσία, το Πασόκ έχει να κυβερνήσει περίπου 12 χρόνια, ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο και η κοινωνία έχει περάσει το περιθώριο. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική, να η κοινωνία να επανέλθει στο προσκήνιο, να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια. Και αν γίνουν όλα αυτά, τότε θα κερδίσει πάλι η πολιτική την αξιοπιστία που της αξίζει και θα μπορούν οι πολίτες να εμπιστευτούν τους πολιτικούς για να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε καλύτερες μέρες για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη που τόσο πολύ έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ, κύριε Δουλουφάκη. Λοιπόν, όσο προχωράμε στις εκλογές, βλέπουμε ότι τα διλήμματα που θέτουν τα μεγάλα κόμματα θα γίνονται όλο και πιο έντονα, ώστε να σπρώξουν το λαό να ψηφίσει και να καταλήξει πάλι στο μικρότερο κακό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο λαός δεν πρέπει να φοβάται. Ο λαός θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι για δύο πράγματα. Την επόμενη μέρα των εκλογών, την 22η λοιπόν Μαΐου, θα υπάρξει κυβέρνηση. Θα υπάρξει είτε συνεργασίας είτε αυτοδυναμίας. Αυτό που θα πρέπει ο λαός να αναλογιστεί είναι αν αυτή η κυβέρνηση θα είναι ισχυρή. Δηλαδή, μια κυβέρνηση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία θα έχει όλη την άνεση να περάσει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δεσμευτεί. Εμείς θέλουμε να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, να δημιουργηθεί μια δύναμη κυβέρνηση η οποία να μην μπορεί να περάσει τη λέλαπα που έχουν ήδη δεσμευτεί για το Ταμείο Ανάκαμψης, το λεγόμενο υπερμνημόνιο. Και να είναι σίγουρος ο λαός για δύο πράγματα. Όταν αύριο μεθαύριο θα γίνουν, ήδη έχουν αποφασιστεί 700.000 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, όταν θα γίνεται ιδιωτικοποίηση, όταν θα έρθουν άλλοι εντεργατικοί νόμοι, δεν θα είναι κανένα από αυτά τα κόμματα να τον υπερασπιστεί στους χώρους δουλειάς, όταν θα τον απολύουν, όταν θα του παίρνουν το σπίτι, όταν δεν θα μπορεί να πληρώνει το ρεύμα, όταν δεν θα μπορεί να πληρώνει το νερό. Γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι δίπλα στον απλό πολίτη, στον απλό λαό. Και θέλω να κλείσω με μία νότα αισιοδοξία. Την Τετάρτη έγιναν οι φοιτητικές εκλογές. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι νέοι, οι φοιτητές, το μέλλον αυτής της χώρας επέλεξε με μεγάλη διαφορά, σαν πρώτη δύναμη, την πασπουδαστική. Την παράταξη δηλαδή που πρόσχεται στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα των νέων. Μας δείχνουν το δρόμο, μας δείχνουν την αισιοδοξία και μας δείχνουν τι πρέπει να κάνει ο λαός για να μπορεί να οργανωθεί, να παλέψει απέναντι σε αυτούς που κάθε φορά του λένε τα ίδια και στο τέλος αλλάζουν και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Και ας ελπίσουμε
με οι νέοι να πάνε και στις εκλογές της 21ης Μαΐου και ο κόσμος συνολικά να πάει στις εκλογές της 21ης Μαΐου, να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα στο Ράδιο 984. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Βαβακάς, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Πασόκ Κινάλ, και ο κύριος Δημήτρης Δουλουφάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Να ευχηθώ και στους δύο καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο υπόλοιπο εκλογικό αγώνα.